βουλευτής κυρία Καραμαλή Άννα. Ελάτε. Έχετε το λόγο, κυρία Καραμαλή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλά θέλω να σας ενημερώσω ότι θα χρησιμοποιήσω και το χρόνο της δευτερολογίας μου. Όχι, δεν μπορεί να γίνει τώρα έτσι. Θα έχετε μία ανοχή κι εσείς, όπως όλοι. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είστε αυθεντία στο είδος σας. Υφαρπάξατε την ψήφο υποσχόμενη το ακριβώς αντίθετο από αυτό που η κυβέρνησή σας κάνει σήμερα. Προτάξατε ηθικό πλεονέκτημα και σήμερα ανέχεστε ή καλύπτετε όσους με τη συμπεριφορά τους επιβεβαιώνουν το ακριβώς ανάποδο. Τέτοια περιφρόνηση ενός λαού, αλλά και τέτοια πολιτική απάτη και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη εποχή δεν έχουν ξαναγίνει. Χθες μιλούσατε για κράτος δικαίου και σήμερα παρακολουθούμε άναυδη την απροκάλυπτη κάλυψη τελεχών σας με προβλήματα στο πόθεν έσχες. Τα ξεχασμένα εκατομμύρια και τις ξεχασμένες μετοχές των υπουργών σας τα αντιμετωπίσατε με μισόλογα και με τάση υποβάθμισης του θέματος. Σπεύσατε δε να αντιπαραβάλλετε τις υποθέσεις τους στη λογική παλιά συνέβαιναν χειρότερα. Μόνο που ξεχάσατε ότι ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, μεταξύ άλλων, καταδικάστηκε και για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από το πόθεν έσχες του. Χθες μιλούσατε για οικογενειοκρατία και σήμερα τακτοποιείτε ξαδέλφια, ανήψια, συζύγους και λοιπούς συγγενείς, μοιράζοντας μερίδια εξουσίας. Ομολογώ ότι τέτοια προσήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο θεσμό της οικογένειας δεν την αναμέναμε. Σόι πάει το βασίλειο. Χθες μιλούσατε για κομματικό κράτος και σήμερα το κράτος το έχουν αλώσει συνδικαλιστές και λοιπά πυθύνια όργανα του κομματικού σας μηχανισμού και όχι μόνο. Χθες μιλούσατε για αξιοκρατία και σήμερα πάβετε και προσλαμβάνετε ανθρώπους με διαδικασίες παροδία μνημειώδους παλαιοκομματισμού. Πρόσφατο παράδειγμα, οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Στην παιδεία δεν τερείτε ούτε τα προσχήματα. Προσφέρετε μπόνους στη συνέντευξη στους συμμέτερους και παραδίδετε τα κλειδιά του εκπαιδευτικού συστήματος σε ένα κομματικό και συνδικαλιστικό μηχανισμό, ενώ μέσα από τον υποπροετοιμασία νόμο για την παιδεία επιχειρείται και ο έλεγχος των διοικήσεων των ΑΕΗ. Χθες μιλούσατε για ευνοιοκρατία και σήμερα μοιράζετε όπως μοιράζετε τις τηλεοπτικές άδειες με υπερεξουσίες στον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος και θα αποφασίζει για τον αριθμό τους και τους όρους με τους οποίους θα δίνονται. Αυτά, όπως ξέρετε, είναι σκοτεινά πράγματα που μάλλον σε παζάρεμα με τους καναλάχες παραπέμπουν. Στο θέμα της ανεξαρτησίας των θεσμών, που για μένα αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατίας και χρηστής διοίκησης. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι δεν χρειάζονται. Και μόλις καταλάβατε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν σας επιτρέπει να τις καταργήσετε, προσπαθείτε να τις ελέγξετε, αλλάζοντας τις συνθέσεις και διορίζοντας εξαρτημένο από το κόμμα άτομα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εκδηλωθεί η επίθεσή σας και στη δικαιοσύνη. Έχουν αρχίσει ήδη πρώτες παρεμβάσεις στο έργο της. Αυτή είναι η στάση σας απέναντι στους βασικούς εχθρούς της διαπλοκής, την αξιοκρατία, την ανεξαρτησία των θεσμών και τη λειτουργία κράτους δικαίου. Καλύτερο παράδειγμα που να τα συμπυκνώνει όλα αυτά δεν είναι άλλο από αυτό του πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής και τέους επιφανούς τελέχους σας, του κυρίου Μητρόπουλου. Τον ακούσαμε πρόσφατα, δεν είναι εδώ ο κύριος Λαμπουράρης, να ισχυρίζεται ότι ο κύριος Φλαμπουράρης τον απείλησε πως αν δεν δεχθεί την υποβάθμισή του στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ θα συντριβεί από το ΣΔΟΕ για φορολογική του υπόθεση. Ο κύριος Φλαμπουράρης δεν έχει διαψεύσει τίποτα από αυτά μέχρι σήμερα και θα ήθελα να μας πείτε τι σκοπεύετε να πράξετε, κύριε Παπαγγελόπουλε, με έναν υπουργό που απειλεί βουλευτή με συντριβή από το ΣΔΟΕ αν δεν συμμορφωθεί. Και τι είναι το ΣΔΟΕ? Είναι τρομοκρατικός μηχανισμός? Και αν ο βουλευτής συμμορφωνόταν, τι θα γινόταν? Θα έμπαινε η υπόθεσή του στο αρχείο και ούτε γάτα, ούτε ζημιά? Για το θέμα αυτό έχω καταθέσει σχετική ερώτηση και η απάντηση, η κομική που πήρα από τον Υπουργό Επικρατείας είναι ότι σας ενημερώνουμε ότι δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην Αντιπροέδρων της Βουλής. Κύριε Παπαγγελόπουλε, περιμένω τοποθέτησή σας από αυτού, γιατί ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην Αντιπροέδρων της Βουλής. Μιλάμε για σοβαρή καταγγελία στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και το είδανε, το παρακολούθησαν χιλιάδες Έλληνες. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να κυβερνάτε ούτε με διαπιστώσεις ούτε με συμψηφισμούς. Σε λίγο χρόνο κλείνετε ένα χρόνο στην εξουσία.
τις νοοτροπίες και τις πρακτικές που κατηγορούσατε για χρόνια, τις υπηρετείτε σήμερα μέχρι κεραίας και αποδεικνύεται ότι στόχος σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς. Στόχος είναι το παιχνίδι της διαπλοκής να παίζεται με όρους ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι ακόμα. Με όσο αποκαλύπτονται καθημερινά, τελειώνει η πλάνη της άσπηλης και αμόλυντης αριστεράς. Και για να σας προλάβω, μην μας πείτε ότι άλλη κυβερνούσα 40 χρόνια. Έχει λιώσει πια αυτή η καραμέλα και μαζί της ο μύθος αυτοεξαίρεσης αριστεράς, επειδή δεν άσκησε εξουσία. Γιατί εξουσία ασκήσατε. Και δική σας είναι οι περισσότεροι από εκείνους που υπερασπίστηκαν παροχές, που αντιτάχθηκαν σε αλλαγές, που συνέβαλαν στη γιγάντωση του κράτους και των συντεχνιών, που ακύρωσαν επενδύσεις, που έδιωξαν επιχειρήσεις, χωρίς βεβαίως οι ίδιοι να πάθουν το παραμικρό, γιατί ούτε επιχειρήσεις είχαν να κλείσουν, ούτε κανείς μπορούσε να τους διώξει από τις κρατικές ή συνδικαλιστικές καρέκλες. Και κλείνω. Δεν ξέρω αν θέλετε πράγματι να αναμετρηθείτε με το παλιό όπως ισχυριζόσαστε. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως έχετε χάσει. Γιατί η κυβέρνησή σας πρεσβεύει ό,τι πιο αναχρονιστικό και παλαιοκομματικό υπάρχει στο παλαιοπολιτικό μας σύστημα. Και αυτό να ξέρετε, κανένα επικοινωνιακό περιτύλιγμα δεν θα μπορέσει να το κρύψει για πολύ, γιατί το ζητούμενο από το λαό μας δεν είναι τα λόγια, αλλά ουσία και έργο. Ευχαριστώ.